βιταμίνη ε. Ψαρόγκολα, όχι. Ψαρόγκολα τη χρησιμοποιούσαν οι γερόντι. Εγώ πιο νέο πάλι, πιο φρέσκα μυαλά. Ψαρόγκολα, ναι, μεν έχει καλό ηχητικό αποτέλεσμα, αλλά όπω λέμε εμεί στην Κρήτη, σαλεύει. Δηλαδή, αν ξεχάσει το όργανο στο αυτοκίνητο και η θερμοκρασία, το καπάκι θα πάει, θα πάει βόλτα. Κάτι που δεν το έχει η Ατλαγόνα. Ορίστε. Ναι, αυτό είναι η Αθλακόλη. Αυτή είναι η Αθλακόλη, έτσι. Αυτή η άσπρη κόλλα που ζωγεί ξυλόκολλα. Η ξυλόκολλα είναι άσπρη και γίνεται διαφανές όταν σε γνώση. Δάσκαλε, άμα κάνουν πολλοί ερωτήσεις θα τις αφήσεις το ίδιο μάθει από ό,τι βλέπω. Μετά γράψτε διαβόητο, παιδιά. Χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτή την κόλλα, παιδιά. Εγώ, άλλο μπορεί να διαφωνεί, εγώ χρησιμοποιώ αυτή την κόλλα. Η Titanbolt είναι πολύ πιο ισχυρή, κολλάει σε ένα τέταρτο, έχει κολλήσει, αλλά δεν μ' αρέσει, εμένα δεν μ' αρέσει. Μια σου κλάβω. Λεωνίδα. Μη βγω εγώ. Πού είναι ο Λεωνίδας. 400 λοιπόν. Το έχω λουστράρει τώρα, γιατί αυτή όντως θα την κολλήσουμε για να παίξει την κερά. Γι' αυτό το έχω λουστράρει. Φυσιολογικά κολλάμε πριν, τελειώνει το όργανο, το περνάμε μετά με ψηλά γυαλόγαρτα και φέρνουμε σε τελείω γυαλισμένο και μετά με την κοκολάκα. Θα πούμε μετά στην πορεία την κολλά. Πορεία. Έλα, η επιφάνεια επαφής. Ναι. Κολλάνε καπάκι δηλαδή και σκάφος. Ναι. Πόσο είναι. 3 χιλιοστά, εδώ κοίταξε. Εδώ είμαστε σε 3 χιλιοστά περίπου. Το πλάι. Ναι, και εδώ τίποτα, μηδέν. Ό,τι αγγίξει. Δεν κάνουμε δόντι εδώ. Α, οκ. Καλώδε. Δεν κάνουμε δόντι. Άλλοι κάνουμε δόντι. Εγώ δεν κάνω δόντι. Ό,τι αγγίξει. Από μέσα υπάρχει κάποια διαφορά από μέσα. Μ' αρέσεις. Λοιπόν, εδώ το σκάφος μέσα εσωτερικά πρέπει να είναι όσο πιο λίγο και πιο καθαρό μπορούμε και πιο γυαλισμένο όπως και το καπάκι το ίδιο. Εδώ απαγορεύεται λούστρα, απλά το γυαλίζουμε με τα γυαλόγαρτα όσο μπορούμε. Το σκάφος όμως, επειδή ο ήχος περπατάει, δεν πρέπει να βρεις πουθενά εργόδιο. Ούτε γωνίες ούτε τίποτα. Πρέπει να είναι καλογιαλισμένο και καλοδουλεμένο. Αν παρατηρήσετε εδώ, τι παρατηρήσετε εδώ πέρα. Είναι παιδημένη με χρυσόγαρτα. Και εγώ το χρησιμοποιώ πολύ στις. Αυτή βέβαια δεν έχουμε την πολυτέλεια τώρα να το περάσουμε, να το κάνουμε έτσι, αλλά δεν πειράζει. Πετάει καλύτερα τον ήχο, σκάει καλύτερα το όργανο το χρυσόγαρτο. Μπορούμε βέβαια να το χρησιμοποιήσουμε για καλή φυσικά για τίποτα. Αλλά το χρυσόγαρτο. Το χρυσόγαρτο λοιπόν κάνει καλή δουλειά στο να πετάει τον ήχο καλύτερα έξω. Πάντως. Μπράβο. Παρατηρήσει που δεν τις κάνει το μεγάλο. Λοιπόν, πότε να προχωρήσουμε, έτσι. Τόση ζέστη, πονάει και χωρίς να την λακώνει. Θα κολλήσει και θα παίξει κι όλα τα παιδιά. Παίξει, όλα τα πάντα, κομπλέ. Αυτή η λίρα, αν μ' αρέσει βέβαια όπως είναι, μπορεί να μην τη βάλω τα γύρω-γύρω τα σχέδια, μπορεί να τα αφήσω έτσι. Μπορούμε να ξέρετε ένα πράγμα, ότι όσο πιο ελεύθερο είναι το καπάκι και δεν βάζουμε πολλά ξόντια και ιδίες απάνω, είναι ακόμα καλύτερο, πες καλύτερα. Α, όλα τα άλλα τα γύρω γύρω αυτά είναι απλά και μόνο θέμα αισθητικής για ομορφιά, τίποτα άλλο. Δεν έχει περίπτωση κάτι άλλο. Δεν έχουν κάποιο σκοπό, είναι θέμα αισθητικής και μόνο. Σε περίπτωση που κάποιος βάλει παραπάνω από όλη κεφανή απέξω που κάνει. Λοιπόν, αυτή είναι η δαντοδιάλυτη, το οποίο με ένα υγρό πανάκι και με το χέρι το βγάζω. Τώρα θα το βάλω. Θα δεις ότι θα πεταχτεί η κόλλα έξω.
Όταν ξεραθεί όμως δεν βγαίνει, έτσι κάπως με τι με ενόπλημα βγαίνει. Όταν ξεραθεί αυτό. Νερό μόνο είναι για μια δήλωση. Τι πάρεσε. Όταν ξεραθεί. Ακούμε οι δηλώσεις στο τέλος. Δεν γίνεται φλούδα μόνο εδώ. Έχω την εντύπωση ότι κάπου διαλύεται. Από μέσα ο γέρος πειράζει. Έχω την εντύπωση ότι κάπου διαλύεται και όταν ξεραθεί. Το καπάκι γύρω στα 2 χιλιοστά και λίγο πιο ψηλό να γίνει. Καλύτερα είναι. Άμα πειράζεις ή φτιάχνει, τι βάζεις. Φυσικά δεν κάνει. Νομίζω το πάχος του σκάφου είναι πέντε τρία τρισήμισι. Τρία χιλιοστά. Παιδιά, ξαναλέω, εδώ και τέσσερα να είναι και πέντε στο κέντρο δεν μας πειράζει. Όσο ερχόμαστε να είναι ψηλό. Το ψηλό το θέλουμε στο χείλος, εκεί που εφάπτεται με το καπάκι. Αυτό εσύ πρέπει να είσαι για όλα τα. Κοίταξε, αν πάρουμε παράδειγμα, πούμε, τη μια ντούβα είναι γύρω στα 2-2,5 χιλιοστά, το ίδιο πρέπει να έχει και η λίρα. Όλα τα όργανα είναι εκεί, αυτό εκεί πάλι αρχίζει το ξύλο και πάλι. Από εκεί μετά δεν πάλι. Τι πολύ παλιά. Λοιπόν, Σταύρος Έντι. Στο όνομά σου θέλω. Βλέπεις κοπελιά τώρα που αρχίζει ξετάει από εδώ. Το παίρνω με το χέρι, παίρνω με το απερισέματο. Αυτή η γυρία θα παίξει για και να είδες. Λοιπόν, όποιος την κλείσει από την ΕΔΑ έχει έκπτωση πριν να παίξει. Κάνουμε την καρτοτενία μας. Άλλοι βάζουν σπάβους, λάστιχα, οτιδήποτε. Εγώ βάζω καρτοτενία. Κεντράρω με το χέρι στο παπάκι. Όχι, αυτό είναι δικό μου πατρόνο. Αυτή δεν είναι η κανονική, άμα προσέξτε, είναι η κανονική λίρα, δεν είναι η αχλαδόσιμη. Δεν είναι η αχλαδόσιμη, αυτή είναι η βιολόλυρα η γνωστή. Λοιπόν, και όσο μπορούμε, κολλάμε, τεντωτά, τεντώνουμε, πιέζουμε και κολλάμε. Τούτη εδώ κανονικά ξεραίνεται σε 24 ώρες, κανονικά ξεραίνεται, αλλά μπορεί να και σε μια ώρα, μια μισή, να έχει κανείς. Πολύ εύκολα μας θα δείξεις. Ποιο? Μόλις γιατί τώρα να ξεκινήσω να διαβολείω. Είναι τόσο. Εύκολα σας τα είπα, ε. Όταν το κάνεις στην πράξη είναι λίγο δύσκολο. Ναι, ναι, ναι. Κάθε αρχή και δύσκολα. Με τις ταινίες θα την δοκιμάσω. Θα παίξεις στην εντατική. Καλό. Οι γεράνιδες έχουν δώσει όλο το πέρα. Θα παίξουν. Παίζεις. Ελάχιστα. Όσο χρειάζεται ένα ακούσω. Ναι, για να πω. Πολλά με μπορείτε να με ρωτάτε πράγματα, παιδιά, ό,τι θέλετε.
Ο Φάγιος Λόρος Μανώλη δάσκαλε πότε θα πέσει. Δηλαδή. Από παιδί το Φάγιο πότε πέφτει. Μόλις οριμάσαι. Καλό. Ο Φάγιος Λόρος. Να το πέρα, δεν είχε Φάγιο Λόρος. Πώς το λέει. Γεννήθηκε. Υπάρχει διαφορά στην αχλαδόσκηνη και την μια που το είπες. Και σε αυτή που φτιάχνουν, ναι. Μπορεί να πει κάποιος ότι είναι κάτι διακριτό, ας πούμε. Θα σου πω, διαφορά δεν νομίζω να έχει το σήμα, διαφορά έχει ο τρόπος κατασκευής. Δηλαδή το ότι θα σου κάνει ένα όργανο είναι ανάλογα το πάχος, θα το κάνεις, πώς θα το περιποιηθείς εσωτερικά. Αυτό παίζει σημασία στο λίγο και όχι το σχήμα. Όπως είπα και πριν, και μια και τετράγωνη να την κάναμε πάλι θα έπαιζε. Και πώς και εσύ προτίμησες αυτό το... Κοίταξε, ήθελα ένα δικό μου σχέδιο, να αφήσει ρε παιδί μου να έχει ταυτότητα η Λίρα, έτσι, πρώτο. Και δεύτερο αυτό το σχήμα, παιδιά, παίζονταν στον νομό Ηρακλείου στη Μεσαρά, από εκεί που είμαι εγώ. Είναι μεσαρίτικο σχέδιο, η βιολόγερα και σε τρίκορτη, αλλά και η βιολόγερα ήταν έτσι. Όχι έτσι ακριβώς, σαν βιολή, ας πούμε, βιολόγερα. Οπότε διατηρείς το παραδοσιακό και βάζεις το στίγμα σου κάπως έτσι. Αν μου παραγγείλεις μια λίρα κανονικά θα δώσω και θα σου φτιάξω, δεν έχω πρόβλημα. Απλά το σήμα το δικό μου θα δώσω. Θέλεις το σήμα κατά τη θέλη σου. Ακριβώς, θέλω. Είναι το σήμα κατά τη θέλη το δικό μου αυτό το συγκεκριμένο. Το μέγεθος μπορεί να είναι μεγάλη. Άμα κοιτάξετε αυτή είναι φαρδύτερη, πολύ μεγαλύτερη από αυτή. Είναι τετράγωνη. Βεβαίως, όσο μεγαλύτερο το σκάφος, τόσο πιο όγκο, πιο βάθος έχουμε. Πώς θα το βγάλεις τα καρδιά. Θέλει τόσο φάσκεμα, ε! Λίγωση του φεγγαριού. Όταν αρχίζει το φεγγάρι και είναι full και μετά που χάνεται. Κατάλαβες, τότε είναι η λίγωση. Τότε κόβεται, είναι, όλη η χυμή είναι κάτω. Κατάλαβες, επειδή είναι χειμώνας και η λίγωση είναι κάτω, κόβεις το δέντρο με όσο λιγότερο σύμβος. Εκεί μην το φοβάσαι το ξύλο, ό,τι ξύλο είναι ότι θα σκάσει ποτέ. Ενώ άμα το κόψεις όχι λίγωση και ένα άλλο μήνα, θα σκάσει όπως και να έχει. Ό,τι ξύλο και να είναι. Και μετά το τοποθετούμε σε ένα σε σχιερό περιβάλλον, σε ένα δωμάτιο μέσα, το αφήνουμε για 5 χρόνια
και μετά το κόβουμε σε πλάκες και κάνουμε τη δουλειά. Αλλά το καλύτερο είναι να το βρείτε έτοιμο. Έτοιμο από παλιά δοκάρια, από παλιά σπίτια όπως είναι αυτό. Τη Μαυρομουρνιά τη βρίσκαμε, παιδιά, τη βάζανε στα ανώφυλλα, ακριβώς από πάνω από την πόρτα, αντί για δοκάρι και χτίζανε από εκεί και μετά. Στα πρέκια. Τη Μαυρομουρνιά. Το κατράκι το βρίσκαμε απάνω στα δοκάρια, στις οντάδες. Στην Κρήτη υπάρχουν αυτά, γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχει κατράκι. Στην Κρήτη και σε κάποια νησάκια. Πελαφώνησο, Λαγωνία. Ποιο? Στην Ελαφώνησο, στην Λαγωνία έχει. Έχει. Εντάξει, απέναντι. Επειδή δεν ξέρεις τι γίνεται τώρα, συνήθως αυτά στην Κάρπαθο ρώτησε ένα γεράκο. Πάρμα του λέω πώς έχεις τόσα κατράνια. Μου λέει παιδί μου, όταν θέλαμε να χτίσουμε κάποιο σπίτι εκείνη την εποχή, πηγαίναμε ένα μήνα και μέναμε σε παραλία. Και τα ξέβραζε η θάλασσα ολόκληρου κορμού του κατράνι. Και το πέρα που και χτίζανε. Εγώ έχω βρει σε πόρτα στην Λαγωνία κατράνι. Είναι κέντρος Λιβάνου, που είναι απαγορευμένο ξύλο, τώρα δεν κόβεται. Αυτό είναι το κατράκι, είναι κέντρο κατράκι και λέμε εμείς. Κατράκι, κέντρο Λιβάνου, έτσι το βρίσκεις. Όχι, έχουν περάσει. Κέντρο Λιβάνου, έτσι το βρίσκεις. Είναι το ταξίλα της έτσι κάνει κάποιο καλοπατάκι κάνει εδώ, εντάξει εγώ πλέον δεν τα χρησιμοποιώ, βάζω, συνήθως βάζω έβαινο ή ξύλα, ξύλο, χρησιμοποιώ σκληρό ξύλο και το κάνω κάτι που δεν είπαμε στην αρχή γιατί δεν ξεχνάω και δεν μπορώ να το πω. Όταν λοιπόν ξεγυρίσουμε το, είμαστε σε αυτό το σημείο εδώ πέρα στο σκάφο και το ξεγυρίζουμε στην κορδέλα, μετά το πιάνουμε έτσι. Όπως είδω, το βλέπετε. Το βάζουμε στην κορδέλα και αφαιρούμε από εδώ. Από μπροστά αφαιρούμε περίπου 3 χιλιοστά. Ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα σκαλοπάτι. Ένα σκαλοπάτι εδώ πέρα το φέρνω στο δόντι. Φυσικά κι εγώ. Ένα σκαλοπάτι εδώ. Για να πατήσει το κομμάτι. Ακριβώς. Αφαιρούμε λοιπόν αυτό το κομμάτι μέχρι εδώ. Και το ίδιο κάνουμε και από την πάνω μεριά εδώ. Κοιτάξτε, αν προσέξετε υπάρχει μια κλίση εδώ. Εδώ ξεκινάμε από 0 και καταλήγουμε σε χρυσό πόντο. Το παίρνουμε φάλτσο, ούτως ώστε βάζοντας τη γλώσσα μετά να κάνει αυτό το σήκωμα. Πας τώρα. Αυτό το σήκωμα εδώ πέρα. Καβαλάρης πόσο ύψος. 2,5 πόντους. Αυτά τα πούμε στην πορεία, τα πούμε όλα. Αλλά για να γίνει αυτό που λες, για να πούμε δύο, άμα φαντάσου, άμα ήταν αυτό σε αυτή τη γραμμή, θα πήγαινε η γλώσσα εδώ και θα γίνει πάνω. Δεν θα καταλάβει. Με αποτέλεσμα να αναγκαζόμαστε μετά να κάνουμε δόντι στη γλώσσα, όπως είναι αυτό. Χοντρότερο χέρι δεν εξυπηρετήσει κάτι. Το καλύτερο είναι αυτό να γίνει και υπάρχει κλίση. Κλίση εδώ και λοιπόν, οπότε πάμε σιγά σιγά να κολλήσουμε για τη γλώσσα. Να κολλήσουμε τη γλώσσα που να παίξουμε τώρα. Εσείς, τι λέτε, όποιος ξεκινήσει σήμερα με ζέστη να φτιάξει μέρα, θα αριστεύσει. Ναι ή όχι. Θα δροσιστεί βασικά από το αποτέλεσμα. Αυτό θα κάνει σήμερα την έναρξη με αυτή τη ζέστη να φτιάξει λίρες, όποιος μαθητής το κάνει, θα αριστεύσει. Άμα ξεκινήσει με λευκή μουρνιά, μέχρι να τελειώσει θα γίνει μαύρο από τη ζέστη. Όποιος το κάνει σήμερα έναρξη, θα αριστεύσει. Λόγω του πάθους του για το... Το πάθος του κύριε και τη ζέστη και τα πάντα. Άμα δεν λέει δεν πάω γιατί κάνει ζέστη, αυτός ο βαθμός του είναι πολύ χαμηλά. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που βρίσκουν έτσι τρόπους πιο γλυκούς να το πάνε. Χωρίς να παιδεύουν. Εδώ δεν χρειάζεται να βάλουμε τέτοια. Thank you.
ήταν το εργαλείο τους. Να πηγαίνανε να ζούσαν από αυτό. Να βάζανε ένα ρόλο στη σχέση. Στην ηλικία που υπάρχει κάτι κάποιες αλλαγές από τούρια. Μπορεί να είναι από την καλή. Το χωριό μετά τα τέτοια που κάνουν το χρήσιμο για τις περιοχές. Θα πάει στην 13 από την καλή. Στην Ελλάδα θα πάρουν πάρους. Όχι, έτσι. Είναι ο Καβαλάρης, ο οποίος περνάει γύρω στους 2,5 πόντους ύψος. Συνήθως από ξύλα εξαρτάται τι ήχο θέλουμε να κάνουμε, παιδιά. Είναι το Α και το Ω αυτό το πραγματάκι στον ήχο της λίρας. Το Α και το Ω. Δηλαδή, άλλο ήχο θα ακούσετε με αυτό το κελεμπέκι, άλλο ήχο θα ακούσετε με τη μουριά, άλλο ήχο θα ακούσετε με την καρυδιά. Τα συνήθως καλύτερα είναι η καρυδιά, η μουριά, η καρυδιά, το κελεμπέκι. Εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολύ και το κατράκι, όταν θέλουμε δυνατό ήχο. Όσο πιο ομάδα έχω ξύλο, τόσο πιο δυνατό ήχο έχω. Και άλλο ένα τελευταίο, πρώτο τελευταίο αξεσουάρι είναι ο κορδοδέτης, ο κάτω. Σε αυτή τη γύρα δεν έχω κορδοδέτη. Ο κορδοδέτης είναι εδώ, προσθέτω από εδώ ήχο. Και άλλο ένα αξεσουάρ, το πιο βασικό, είναι η ψυχή. Ποιος? Η ψυχή της λύρας, παιδιά. Η ψυχή της λύρας είναι αυτό το πράγμα. Είναι το ξύλο που ενώνει τον καβαλάρι με το σκάφος του ξύλου, με το σκάφος του ξύλου. Χωρίς αυτό δεν παίζει τώρα, δεν ακούγεται τίποτα. Θα το δείτε στην πορεία. Αμαλίπια, αυτό είναι. Αυτό τώρα είναι η πρώτη, ο πρώτος ήχος του μωρού μας. Πρώτος ήχος. Γαβγίζει. Καλά βλέπει Μανώλη. Καλωρίζει, παιδιά. Thank you.
φωτιές. Εισιακό ή εισιακτικό. Εισιακό, δεν γίνει. Σύντομα.